Τρίμηνη προθεσμία για να βρουν τη χρυσή τομή στον τρόπο λειτουργία των καταστημάτων τη Κυριακή, έδωσε ο Κωστή Χατζηδάκη στου Περιφερειάρχε, στο πλαίσιο σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξη. Η κάθε περιφερειακή ενότητα είναι διαφορετική, κάθε περίπτωση. Θα δούμε μαζί με του αντιπεριφερειάρχε ποιο είναι το καλύτερο και μαζί πάντα με του ανθρώπου τη αγορά και του εργαζόμενου. Ο κ. Χατζηδάκη ζήτησε να ξεκαθαρίσει άμεσα και οριστικά το θέμα τη λειτουργία ημί των καταστημάτων κάθε περιφέρεια δείχνοντα το παράδειγμα όλων των μεγάλων Ευρωπαϊκών πόλων, αφήνοντα ωστόσο, να εννοηθεί ότι τον τελευταίο λόγο θα έχει ο τοπικό αντιπεριφερειάρχης. Κάθε αντιπεριφερειάρχη θα αποφασίσει με βάση αυτό που θεωρεί τοπικό συμφέρον. Συμφέρον όχι μόνο μια επαγγελματική ομάδα, συμφέρον του τόπου. Η δυνατότητα να δημιουργηθούν ζώνε όπου τα καταστήματα θα λειτουργούν και Κυριακέ υπάρχει σε όλε τι πόλει και σε όλε τι ενότητε. Η ενδεχόμενη λειτουργία των καταστημάτων τη Κυριακέ έχει διχάσει τον εμπορικό κόσμο στην Κρήτη. Παρά το γεγονό ότι οι περισσότεροι παράγοντε που συμμετέχουν στο διάλογο αναγνωρίζουν ότι στι τουριστικέ περιοχέ είναι απαραίτητη η λειτουργία τη αγορά για την υποδοχή και την εκπαίδευση εξυπηρέτηση των ξένων επισκεπτών. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακούσουμε. Όμω, αν υπάρχουν κάποιε τουριστικέ περιοχέ που πρέπει να είναι ανοιχτέ, πρέπει να είναι ή κάποιε χυριακέ, Όμω, όλα γίνονται μέσα από τη συζήτηση που θα έχουμε. Υπάρχει όλη καλή διάθεση για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Η συμφωνία με του εμπορικού συλλόγου και του εργαζομένου εξακολουθεί να αποτελεί προπόθεση. Ξεκαθάρισαν σήμερα τόσο ο Σταύρο Αρναουτάκη όσο και ο Ευρυπίδη Κουκιαδάκη. Είχαμε ξεκινήσει διάλογο για αυτό το θέμα. Και και με την, το Δήμο και με τον Εμπορικό Σύλλογο και με τους εργαζόμενους γιατί και το Ηράκλειο έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι μια, ένας τουριστικός προορισμός που έχει κρουαζιέρα που πολλές φορές τα καταστήματα είναι, νυχτα, είναι κλειστά. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε.